Και να ξεκινήσω από τον προσωπικό τομέα. Πραγματικά θέλουν στήριξη αυτοί οι άνθρωποι και να οργανωθούν, γιατί έχουν να προσφέρουν πολλά, όπως είπε και τα τυριά που να πούμε. Ας πω ένα παράδειγμα, πριν 2-3 μήνες ήμουν πέρα και επιχειρηματική στην Τουρκία. Και θέλω να προωθήσω τα προϊόντα τους εδώ. Λέω παιδιά, για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να φίδρωμα. Δηλαδή, εμείς να πάρουμε και από εδώ. Όμως δεν είχαμε τίποτα πιστοποιημένο και επώνυμο. Γι' αυτό πρέπει το νησί να το πρωτογενήσουμε να οργανωθεί. Θέλουν όμως πολύ και θέλουν βοήθεια αυτοί οι άνθρωποι να οργανωθούν. Να μπορέσουν και να έχουμε κάτι να παράγουν πέρα από τη βιοτεχνία μας και ο πρωτογενής τομέας μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά και εξαγωγή μας. Θα μπορούμε να εξάγουμε πολλά πράγματα. Τώρα κάτι άλλο θέλω να πει. Το τριετές πρόγραμμα αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μπράβο σε αυτό που το συντάξανε και δουλέψανε όλοι μας. Θα ήθελα να δώσω κάποιες προτεραιότητες. Ένα παράδειγμα στο θέμα υγεία, το νερό, η υγεία του ανθρώπου. Το πρόβλημα βέβαια που υπάρχει στο Τρίγωνο, ότι υπάρχει κόσμος που δεν έχει δυνατότητα να πάρει το φιαλωμένο νερό. Και πίνουν αυτό το νερό και έχει αρρωστήσει πολύ σχολείο από το νερό αυτό. Αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα. Από εκεί και πέρα θα κοιτάξουμε να βοηθήσουμε τον επιχειρηματία. Τον επιχειρηματία. Με κάποια έργα υποδομών πραγματικά θα φέρουν ανάπτυξη και θα βοηθήσουν τον επαγγελματία. Θέση είναι βιοτέχνης, θέση είναι έμπορας. Με κάποια έργα σωστά υποδομών θα βοηθηθούν. Και πάμε τώρα, τα οποία βέβαια αυτά με τους επιχειρηματίες θα ήθελα μια συνάντηση, το Εμμετήριο και ο Δήμος, να τα συζητήσουμε έξω αναλυτικά και να βρούμε κάποιες λύσεις. Για τους νέους ανθρώπους, τα νέα παιδιά, τους επιστήμονες, οι οποίοι έχουν πιάσει πλέον τα 35, είναι ακόμα αδρομολόγητοι και δουλεύουν σερβιτόριο ή οπουδήποτε. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ευθύνη σε όλη τη ζωή. Για αυτά τα παιδιά είμαστε βασικοί υπεύθυνοι. Δεν είναι μόνο ο κράτος και εμείς έχουμε τη μεγαλύτερη ευθύνη. Για αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει. Να τους βοηθήσουμε. Γιατί τα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον τα 10 για να πω λιγότερα, είναι δύσκολα χρόνια. Και αν περάσουν αυτά τα χρόνια για αυτά τα παιδιά, ανεκμετάλλευτα τελείως αυτή η γενιά. Η νέα γενιά των 10 ή των 15 ετών πιστεύω ότι μετά από 10 χρόνια θα μπει στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Να βοηθήσουν λοιπόν αυτά τα παιδιά. Αυτά ήθελα να πω. Για τα προβλήματα των επαγγελματιών είναι πολλά. Θα ήθελα να τα συζητήσουμε εξωτερικά, γιατί είναι πολλά τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε, θέλω να πω. Καταρχήν, εγώ την παιδιά μου εκτίμησα ότι έπρεπε να είμαι και εδώ σήμερα μαζί σας και σαν δημότης βέβαια του Δήμου μας, αλλά και σαν περιφερειακός σύμβουλος. Μάλιστα έχουμε και συνεδρίαση αύριο με σημαντικά θέματα δήμαρχε, από το ΕΣΠΑ μέχρι το περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποκλήτων κλπ. Και άλλα θέματα βέβαια που απασχολούν την περιφέρεια, άρα απασχολούν και το νησί μας. Δεν θα επαναλάβω λίγο τα συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά μπορώ να πω ότι το εγχειρίδιο που έχω στα χέρια μου, όσο μπόρεσα να το δω, να το διαβάσω, αλλά και την παρουσίαση του Δημάρχου, είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Φτάνει βέβαια αυτό να γίνει όχι μόνο όραμα, ή όνειρο και των δημοτών μας όλων. Εγώ λέω ότι πρέπει να γίνει ταυτόχρονα και συνείδηση των ανθρώπων ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν όχι μόνο αυτοί οι λιγοστοί δήμαρχοι εδώ, οι 400 νέοι, οι υπόλοιποι που θα έρθουν, ο πλούτος του κόσμου που υπάρχει εδώ σε αυτό το νησί, της εμπειρίας της δικιάς σου, πολλών ανθρώπων που βοήθησαν στην αυτοδιοίκησή μας, τους φορείς όλους κλπ. Που πρέπει να αξιοποιηθεί, ξεκινώντας, θα έλεγα και επαναλαμβάνοντας για άλλη μια φορά, των στελεχών των πολιτικών του Δήμου, που δυστυχώς δεν βλέπω πολλούς πάλι σήμερα εδώ, που κάθε φορά σε τέτοιες συνάξεις παίρνουν, εγώ τουλάχιστον παίρνω όποτε συμμετέχω, όπως συμμετέχω σε αυτές, τις δραστηριότητες, για να μπορούν να μεταφερθούν βέβαια στα στελέχη του Δήμου
των υπηρεσιών κλπ. Που νομίζω ότι εδώ στο νησί μας δεν θα έχουμε πρόβλημα να φύγουν συμπατριώτες μας, όπως ακούμε πολλές, πολλοί αυτές τις μέρες, ότι θα πάνε στις εφετρίες, θα πάνε σε... Γιατί τουλάχιστον από τη μικρή μου εμπειρία και εγώ στο Δήμερα Αγγλιδών, συγγνώμη που θα το πω, αλλά δεν έφτανε το προσωπικό στη διάχυση αυτού του νησιού, που μπορεί να μην είναι μεγάλο, αλλά έχει τεράστια προβλήματα. Δηλαδή, τις ακτές του νησιού της ΚΟ δεν τις έχει κανένα άλλο νησί στην Ελλάδα. Τις αμμώδεις ακτές, άρα που επηρεάζουν και τη διάβρωση, άρα και την καθαριότητα των ακτών. Λέω ένα απλό παράδειγμα, έτσι, να μην πιάσω πολλά άλλα την εμπειρία ενός Δήμου Ηρακλειδών. Το ίδιο ισχύει για το Δήμο Δικαίου, δηλαδή τους παλιούς Δήμους αυτούς, του Δήμου της ΚΟ πλέον. Άρα λοιπόν, δεν πιστεύω ότι περισσεύει κανένας και καλά κάνετε και κάνετε πρόσκληση σε εθελοντικές οργανώσεις, σε συνεργασίες ανθρώπων και μάλιστα εγώ θα έλεγα να αφήσετε, γιατί είμαι από αυτούς που στηρίζω αυτό το τόλμημα από την αρχή, από την πρώτη στιγμή των συνεργατικών. Φτάνει βέβαια να δει απτά αποτελέσματα και απλά αυτός ο κόσμος κι άλλα από αυτά που ξεκίνησαν ήδη. Και δώστε Δήμαρχε και τη δυνατότητα και στις ιδέες και στη φαντασία των συμπατριωτών μας να μπουν και σε άλλα. Παράδειγμα, καθαριότητα. Έχουμε μάθει ότι η καθαριότητα γίνεται μόνο, είναι εδώ και ο αντιδήμαρχος ο Σταμάτης, ο φίλος, που καταλαβαίνω τον πόλο, καταλαβαίνω πώς μπορεί να διαχειριστεί σε όλο το νησί αυτό το πρόβλημα, που σε πολλές άλλες περιοχές τόλμησε και πήγε σε ιδιώτες. Και κόστησε λιγότερο, έτσι, από ότι κάναν τους ισολογισμούς. Λοιπόν, συνεργατική και σε τέτοιους τομείς. Για μπάσα, για επαναχρήση, ξέρω εγώ, των παλιών οικοδομικών υλικών κλπ. Μηχανήματα, αυτά, πράγματα. Που θα μειώσουν το κόστος. Θα μειώσουν το κόστος, θα προστατεύσουν το περιβάλλον. Θα το εισόδημα σε περισσότερο. Ακριβώς. Και θα μας περισσέψουν πριν για να το δώσουμε. Δώστε το πράγμα αυτό, δηλαδή. Εξετάζουμε. Σε άλλους, και άλλα κάνετε να τα εξετάζετε. Τα ψάχναμε και από την εποχή που ξεκίνησε ο ΧΙΤΑ, όπως γνωρίζετε. Τότε που οι πρώτοι ήμασταν, από τους πρώτους δήμους, που βάλαμε τεχνικό σύμβουλο. Τολμήσαμε έτσι και τον πληρώσαμε ακριβά τότε. Και να έρθουν ιδέες. Αυτά δηλαδή για τις ανακυκλώσεις και λοιπά, που φυσικά βέβαια μείνανε στα ράφια πολλά από αυτά, που όμως είναι πολύτιμο υλικό, Δήμαρχε, που και από το τότε μπορούμε να τα βρούμε, αλλά και τώρα, και εσύ τα γνωρίζεις πολύ καλά για την θητεία σου στο Υπουργείο, στα Υπουργεία και όχι μόνο. Λοιπόν, για να συνεχίσω, αγαπητοί φίλοι, και να έρθω σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ο πλούτος του νησιού. Δεν είναι τυχαίο που ο Δανός Ευρωβουλευτής είπε ότι αμοιβωθεί κυλικός για το δάνειο, για τα δάνεια που υπογράφουν και δίνουν στην Ελλάδα. Εντάξει, το απαντήσαμε βέβαια και οι πολιτικοί μας, αλλά νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα που καλά είναι να το χρησιμοποιήσουμε προς τα έξω, τον πλούτο, μπράβο, αυτού του νησιού, αυτής της ιδιοκτησίας, ξέρετε, το ξέρουν και οι συμπατριώτες μας, μόνο ο εγκέφαλος έχει 40.000 στρέμματα. Της δικά μας, όχι δημόσιου, του δημοσίου, δημοτικά. Υπάρχουν ακόμα εκτάσεις της του Υπουργείου Γεωργίας, δεν ξέρω αν τα είπατε και με το σκανδαλί των συμπατριώτων και εδώ αυτές τις μέρες, που εμείς πρέπει να τα αξιοποιήσουμε, που τα έχει βάλει στο μάτι αγροχή. Θυμίζω, είχε κάνει αγώνες τότε ο Δήμος Ηρακλειδών το 2003, εγώ με τον Δρύ και λοιπά, και ευτυχώς κόπηκε η αρπακτική τους διάθεση και αξιοποίηση. Όμως τώρα με τα ταμεία και τα δάνεια και τα λοιπά και τα μνημόνια πρέπει να έχουμε το νου μας. Άρα γι' αυτό γρήγορα, όχι μόνο με τις συνεργατικές κλπ. Ή με τον Δήμο ή με τα τοπικά συμβούλια. Και αυτό που είπα, να συγκλίσουμε λίγο και άλλες δυνάμεις. Δήμαρχοι, μην φοβηθούμε, κατά τη γνώμη τη δική μου, έτσι. Μην φοβηθούμε για κάποιους ιδιώτες, δεν είναι όλοι οι ιδιώτες ή ιδιωτική πρωτοβουλία κακή. Έχουμε πολλά παραδείγματα που είναι πολύ καλή και πολύ σωστή. Και θέλουν να έρθουν επενδύσεις στην ΚΟ, το νησί του Υπογράφου, που πρέπει να το αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο. Και αναφέρομαι σε άλλα που συμπληρώνω, ζημί, γεωθερμία κεφάλου, εκτάσεις μεγάλες κλπ. Θέλω να συμπληρώσω δύο-τρία πραγματάκια για να μην σας κουράζω περισσότερο. Πέρα από την υγεία και την παιδεία που σωστά αναφέρθηκα και προηγούμενο, πιθάνεται που θέλετε, και όχι μόνο, από τα ζητήματα που αυτή τη στιγμή έχουμε την δυνατότητα και όλας
έχουν ενταχθεί ας πούμε τα δύο δημοτικά σχολεία στην Καρδάμενα και την Κέφαλο που προχώρησαν και ξεκίνησαν κάποια στιγμή για να φτάσουν εδώ και να μπορούν να μπουν στα προγράμματα. Υγεία, βέβαια το κέντρο υγείας της Αντιμάχης που συνεχίζει να μένει κλειστό. Δηλαδή θέλω να πω, να κυνηγήσουμε δήμαρχε, στο χέρι του νησιού είναι, να αξιοποιηθούν αυτά που υπάρχουν και να πάμε και σε άλλα και να προετοιμάσουμε αυτή την τριετία και άλλες δράσεις που φοβηθούμε για την επόμενη που είναι πενταετία, να το προσέξουμε και μάλιστα πολύ σημαντική, γιατί ούτε θα έχουμε ανακάμψει, καλά το είπατε, άρα πρέπει να βγούμε όταν θα βγούμε πολύ δυνατό αυτό το νησί, με όλα τα πλεονεκτήματά του, τα συγκριτικά. Γιατί αν συγκριθούμε με τους απέναντι που ήταν και αυτές τις μέρες εδώ, τους γειτόνους μας, έτσι θα δούμε ότι σε πολλά σημεία έχουμε χάσει. Έχουμε πάει πίσω εκεί που ήμασταν μπροστά, δήμαρχοι και από την προηγούμενη εποχή σου και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν να τα βάλουμε και να το δούμε να πηγαίνουμε παράλληλα στην ιεράρχηση των δράσεών μας. Δεν μπορούν να γίνουν όλα, αλλά να δεν ξεκινήσουν τώρα να προετοιμάζονται οι μελέτες που υπάρχουν, αυτές που θα ξεκινήσουν, οι καινούργιοι σχεδιασμοί κλπ. Δεν θα τους έχουμε ούτε την επόμενη πενταετία. Πρέπει να είμαστε δυνατοί. Επιγραμματικά, δεν είδα μέσα δήμαρχη και είμαι από αυτούς που φωνάζω ότι η ανάπτυξη και σε μεγάλα έργα ανταγωνιστικά που ανεβάζουν την επωνυμία της ΚΟ, δεν πρέπει να γίνονται μόνο μέσα στην πόλη της ΚΟ, να γίνονται και στα χωριά. Και γίνανε έργα μεγάλα και πρέπει να συνεχιστούν και τα βλέπω. Δεν βλέπω τη Μαρίνα της Κεφάλου. Ένα οραματικό έργο σε ένα πανέμορφο κόλπο, ένα κόλπο που φτάνει να πηγαίνει και να συνδέει το Αιγαίο το υπόλοιπο, δηλαδή με τα άλλα, με τις άλλες μαρίνες, πολύ κοντά. Δεν σου το κρύβω, όταν πήγαινα κάποια στιγμή απέναντι, δήμαρχοι από τα απέναντι παράλια, είπαν κάντε στην ΚΟ, κάντε στην Κέφαλο. Μάλιστα μου λέγανε Κέφαλο και Καρδάμενα. Γιατί με τα δίχτυα, δηλαδή για να έρθουν και να έρχονται εδώ, στη Μαρίνα μόνο τη ΚΟ, που είναι σαφώς και πρέπει να μεγαλώσει και σαφώς πρέπει να γίνουν αυτά. Είναι πολύ κοντά για να συνδυαστούν. Στην απόσταση της Κεφάλου που έρχεται και συνδέει μετά Σαντορίνη, ξέρω εγώ, Πάλους και τα άλλα νησιά του Αιγαίου, Ρόδο κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε και είναι από αυτά ενδεχομένως που δεν απαραίτητα τα κάνουμε και εμείς όλα, ο Δήμος, ή ευρωπαϊκά προγράμματα που λιγοστεύουν οι πόροι και οι ιδιώτες. Υπάρχει εκεί με διαφάνεια, με ξεκάθαρους όρους κτλ. Τους θέλουμε ταυτόχρονα τις προστασίες των λιμανιών. Η Καρδάμενα έχει ένα σοβαρό πρόβλημα αυτή την περίοδο πάλι. Το είχα βάλει παλιότερα στο λιμενικό ταμείο. Πρέπει να προστατεύσουμε τους κρυπιδότυχους κλπ. Και εκεί, όπως και στο Μαστιχάρι και στην Κέφαλο φυσικά, πέρα από τη Μαρίνα που είπα, να προχωρήσουν οι μελέτες πώς θα τα προστατεύσουμε καλύτερα, πώς θα έχουμε τις προσαρμόσεις και τα λοιπά, τις περιορίσουμε κλπ. Με πληθωρυπές, με αυτά όλα, για να μπορέσουμε όλα αυτά να μην τα χάσουμε. Έργα δηλαδή που επενδύθηκαν κάποια εκατομμύρια ή θα γίνουν νέα έργα. Αυτά λοιπόν πρέπει να συμπληρωθούν, πιστεύω, και για αυτή την τριετία εδώ, στην προετοιμασία. Έστω, δεν μπορούν να γίνουν όλα και το καταλαβαίνουμε. Φίλοι, αυτά ήθελα να πω. Να δοθεί ένα βάρος περισσότερο, δεν αναφέρομαι ιδιαίτερα στην αγωγή. Δεν ξέρω τι έγινε στις συσκέψεις που είχατε αυτές τις μέρες, μάλιστα εγώ δεν τα έμαθα. Τουλάχιστον θα ήθελα να είμαι. Τι είπαν δηλαδή οι συνδημότες μας, πού ιεράρχησαν και εκεί στα θέματα. Πιστεύω θα τα μαζεύσω όλα αυτά και θα μπουν και στα δημοτικά συμβούλια, ώστε και οι δημότες όλων των νησιών και των χωριών ιδιαίτερα να δούνε, γιατί υπάρχει μια κρίνια δήμαρχη, το ξέρεις, έτσι. Να δούμε και τα πιο μικρά, δηλαδή την καθημερινότητα, με το τηλέφωνο του Δημότη, με τα συνεργεία και στα χωριά να λύνουν, να κλείνουν οι δακόρες γρήγορα. Αυτό γίνεται στην Κέφαλο, δεν γίνεται παντού όμως, έτσι. Γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι, δεν είναι όλοι οι μαχητικοί, δεν έχουν τη γνώση και τα νέα στελέχη. Για να δούνε και εν πάση περιπτώσει τα αποτελέσματα, για να μην λένε όλοι που είσαι καποδίστρια ή ξέρω εγώ τα υπόλοιπα.